Μιλήσει για το μακεδονικό, είναι εξ αρχής μια παραδοχή ήττας. Είναι μια παραδοχή ήττας, γιατί όταν πριν από μερικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία βγήκε να πει την πρότασή της στο περίφημο ασφαλιστικό Πινοσέτ και απάντησε με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας για το πόσο στοιχίζει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, για το πόσο επιφέρει μεγάλη ζημιά άνω των 50 δις στη δημόσια ασφάλιση, από τότε αυτή η πρόταση κάπου χάθηκε. Το γεγονός ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης κρύφτηκε για το ασφαλιστικό σύστημα, για την κοινωνική ασφάλιση και μίλησε μόνο κυρίαρχα για το ζήτημα της Μακεδονίας, δείχνει αυτή την πολιτική ήττα. Το δεύτερο όμως, το οποίο είναι το πολύ πιο σημαντικό εδώ και το επικίνδυνο, είναι ότι με τη στάση της σήμερα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να νομοποιήσει με τον πιο επίσημο τρόπο τη Χρυσή Αυγή. Όταν επιλέγει να συνδιαλλαγεί με το σύνθημα «Πουλήσατε τη Μακεδονία», επιλέγει να συνδιαλλαγεί με τους φασίστες και με τους νεοναζί. Όταν επιλέγει να μπει στη συζήτηση «Πουλήσατε τη Μακεδονία για να πάρετε τις συντάξεις», επιλέγει έναν πολύ ολισθηρό δρόμο για την ίδια τη δημοκρατία. Και εδώ όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα και για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν όντως πιστεύετε ότι υπήρξε συνδιαλλαγή, γιατί πολλές φορές λέτε και εσείς πράγματα που ούτε καν εσείς δεν τα πιστεύετε, αν πιστεύετε ότι όντως υπήρξε συνδιαλλαγή, σε ευρωεκλογές σε ποια ευρωομάδα θα είστε? Θα είστε στην ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Θα είστε στην ευρωομάδα αυτών που κάναν συνδιαλλαγή με την ελληνική κυβέρνηση για να πουλήσουν τη Μακεδονία όπως πιστεύετε, ή θα πάτε με τη Λεπέν? Πείτε το ανοιχτά. Πείτε ότι πλέον στην Ευρωβουλή θα πάμε με τη Λεπέν, γιατί αυτή είναι η πολιτική μας κατεύθυνση, να ολοκληρωθεί η ιδεολογική νίκη του κύριου Βορύδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό θα είναι ένα δείγμα, ένα μικρό δείγμα από τη μεριά σας εγκυρότητας για αυτά που λέτε. Δεύτερο κομμάτι. Πριν από μερικές μέρες, ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ένωση Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιριών την περίοδο, μάλιστα εκείνες τις μέρες που ένας εργαζόμενος, αδήλωτος εργαζόμενος στη Θεσσαλονίκη, είχε ξυλοφορτωθεί από τον εργοδότη του και έκανε την δήλωση ότι οι νέοι εργαζόμενοι επιλέγουν την αδήλωτη εργασία. Αυτή η δήλωση που είναι από μόνη της τρομακτική, είναι δύο φορές τρομακτική να γίνεται στη συγκυρία που, ξαναλέω, ένας νέος εργαζόμενος έχει ξυλοκοπηθεί από τον εργοδότη του, ενώ μάλιστα ήταν αδήλωτος. Και επειδή διαρκώς μιλάμε και μιλάτε για μεταρρυθμίσεις, να θυμηθούμε στην επιθεώρηση εργασίας ποια ήταν η βασική μεταρρύθμιση που κάνατε. Η βασική μεταρρύθμιση ήταν να αφήσετε έναν ελεγκτικό μηχανισμό με 209 λιγότερες οργανικές θέσεις και να καταργήσετε το τμήμα νομικής στήριξης και το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός στην Ευρώπη που μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τμήμα νομικής στήριξης και χωρίς τμήμα πληροφοριακών συστημάτων. Να θυμηθούμε για το γεγονός, γιατί μιλάτε διαρκώς για την παραβατικότητα, αλλά υπάρχει παραβατικότητα και παραβατικότητα. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, δεν βρήκε μισή κουβέντα να πει για το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι πρωταθλήτριες στην παραβατικότητα και στην υποδηλωμένη εργασία. Δεν βρήκε μισή κουβέντα να πει για το γεγονός ότι σε τράπεζα βρήκαμε περισσότερους από 200 εργαζόμενους να δουλεύουν σε αδήλωτη υπερορία στο πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια. Δεν βρήκε το γεγονός να πει μισή κουβέντα για το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που οι τράπεζες διώχνουν τους εργαζόμενους από τις κάλες κινδύνου ή από διπλανά κτίρια για να αποφύγουν τον έλεγχο. Πάμε τώρα στο ζήτημα της περικοπής των συντάξεων. Ακούμε από το πρωί, μόνοι σας διαπραγματευτήκατε, μόνοι σας τα ψηφίσατε, μόνοι σας τα ξεψηφίσατε. Γιατί τέτοιο άγχος να αθωώσετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Γιατί τέτοιο άγχος να ξεχάσετε ότι υπήρχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Γιατί τέτοιο άγχος να ξεχάσετε ότι έχετε συμβούλους αυτή τη στιγμή στο κόμμα σας, στην κυρία Ξαφά, άνθρωπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, που συνεχίζει να υπερασπίζεται το κόψιμο των συντάξεων? Γιατί τέτοιο άγχος να ξεχάσετε ότι εκείνη την περίοδο που γινόταν διαπραγμάτευση λέγατε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει και θα έρθει ο κόφτης, άρα χρειάζονται μέτρα. Άρα χρειάζονται μέτρα, γιατί όταν αυτή η κυβέρνηση έδινε τη μάχη, κάποιοι ήταν από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτή τη μάχη η κυβέρνηση την κέρδισε και για τις συντάξεις και για τις συλλογικές συμβάσεις. Τότε που μας λέγατε ιδεολειψία στη δεύτερη αξιολόγηση στις συλλογικές συμβάσεις, τότε που λέγατε κλείστε την διαπραγμάτευση με τόσα και άλλα τόσα. Και τελευταία φράση. Πριν από λίγο ξανά ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι δεν βγαίνει ο ΕΦΚΑ και θα δείτε ότι ο προϋπολογισμός του 2019 είναι στον αέρα.
Έχουμε ζήσει 3 χρόνια καταστροφολογίας που διαρκώς αυτά τα 3 χρόνια πέφτεται έξω. Συνεχίζετε να επιμένετε. Γιατί συνεχίζετε να επιμένετε? Γιατί το πρόγραμμά σας είναι μνημόνιο. Μνημόνιο για την εργασία, μνημόνιο για την κοινωνική πλειοψηφία. Και χρειάζεστε μια καταστροφή για να το νομοποιήσετε. Πιστεύετε ότι θα έρθει αυτή η καταστροφή? Δυστυχώς θα πέσετε για άλλη μια φορά έξω. Και θα πέσετε για άλλη μια φορά έξω γιατί δεν είναι απλά η καταστροφή στα ζητήματα της εργασίας που επικαλείστε. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς στη χώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με το πώς εσείς νομοποιείτε την ακροδεξιά ατζέντα. Υπάρχει ένα μέτωπο από τη μεριά μας υπεράσπισης και της εργασίας και κόντρα στη λογική του κοινωνικού κανιβαλισμού. Και αν θεωρείτε ότι αυτή η λογική είναι περιθωριακή, επιτρέψτε μου να κλείσω με τη δήλωση που είχε κάνει ένα δικό σας και σημερινό κεντρικό στέλεχος για την περίπτωση της Μανολάδας. Οι επιστάτες ήταν σε άμυνα γιατί οι μετανάστες έτρεχαν κατά πάνω τους με τα ρόπαλα. Πυροβόλησαν στον αέρα και τα σκάγια όπως έπεφταν χτύπησαν μερικούς μετανάστες. Γιατί δεν έχετε πρόβλημα γενικά με τη βία, δεν καταδικάζετε γενικά με τη βία, μια χαρά είστε με τη βία που ασκείτε απέναντι στους αδύναμους. Έχετε πρόβλημα με τις κοινωνικές αντιδράσεις, με τη δημοκρατική διεκδίκηση για την αλλαγή του κόσμου και για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιρόνης από το ΣΥΡΙΖΑ.